Για έναν εβραϊκής καταγωγής ηγέτη μιας χώρας που βρίσκεται στη μέγενη της χειρότερης σύραξης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρωτοστάτησε στην τελετή μνήμης στο μνημείο Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου, όπου 30.000 Εβραίοι εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν στις σκέψεις και εκείνων που βρέθηκαν στο Auschwitz, όπου οι Ναζί δολοφόνησαν 6 εκατομμύρια Εβραίους. Επιζήσασα του στρατοπέδου θανάτου έκανε λόγο για μια αποτρόπαιη ηρωνία. Σήμερα ενώ στεκόμαστε εδώ στο Auschwitz-Birkenau, διαβάζω τρομοκρατημένοι αναφορές για έναν πόλεμο που γίνεται τόσο κοντά σε εμάς. Η Ρωσία που μας απελευθέρωσε εδώ, τώρα διεξάγει έναν πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Γιατί? Γιατί πρέπει η πολιτική να είναι έτσι? Για πρώτη φορά η Ρωσία δεν προσκλήθηκε στη διεθνή τελετή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης τους φυλακισμένους του οποίου απελευθέρωσαν οι Σοβιετικοί στις 27 Ιανουαρίου 1945.